Βουλή και αυτό προκαλεί ερωτηματικά. Γιατί κύριε Ρογκάκο, εγώ τον Μάιο με δική μου πρωτοβουλία ήρθε η ασυλία μου. Και είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Εγώ δεν ζήτησα να προβάλλω προσπήματα βουλευτικής ιδιότητας. Και στη δικαιοσύνη όταν πήγα, δεν είπα ότι η δικαιοσύνη είναι αναρμόδια που είναι. Δεν πρόβαλα δηλαδή επιχείρημα ότι είμαι υπουργός και τα αδικήματα για τα οποία συζητάμε έχουν παραγραφεί. Κύριε Υπουργέ, κύριε Λοβέρδο, νομίζω όμως ότι υπάρχει μια τεχνική, το ξέρετε καλύτερα από εμάς αυτό, τεχνική δυνατότητα στον εισαγγελέα να ζητάει για, όσον αφορά τη δίωξη άδεια μετά την αρση ασυλίας. Αυτό είναι τεχνικό, αλλά δεν είναι ουσιαστικό. Φυσικά μπορεί και να τη ζητάει. Φυσικά μπορεί να κάνει και ό,τι θέλει. Το θέμα είναι αν αυτά που κάνει είναι σωστά. Όταν η Βουλή είπε τον Μάιο ότι έρεπε η ασυλία του με δική μου πρωτοβουλία, γιατί εγώ δεν καταδέχομαι να προβάλλω προνόμια ή προστήματα βουλευτικά και υπουργικά, είπα θα τους νικήσω με τα όπλα που έχει κάθε Έλληνας πολίτης και εγώ με τα ίδια όπλα. Κύριε Υπουργέ, εφόσον δόθηκε αυτή η άδεια, το να ξαναζητείτε τώρα, εντάξει, εγώ πάλι το ίδιο θα ζητήσω. Παρότι η Βουλή έχει αλλάξει πολιτικό συσχετισμό και θα μπορούσα να ακριβώ πίσω από αυτόν, φυσικά δεν θα το κάνω. Ο κύριος Σαμαράς, είπε θα τους φτάσω μέχρι τέλους. Εσείς τι λέτε? Δίνω λόγο τιμής. Τον έδωσα ενώπιον 250 βουλευτών το Μάιο. Και τον δίνω και σήμερα και σε εσάς. Χωρίς πάθος, αλλά και χωρίς ήκτο, θα τους πάω μέχρι τον τελευταίο στο σκαμί. Και θα λαγοδοτήσουν για κακουργήματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το κακούργημα της κατάχρησης εξουσίας. Πρέπει να ξέρετε ότι πέραν των όσων έχουμε συζητήσει μέχρι στιγμής, αφού εγώ έδωσα τις εξηγήσεις το Μάιο, καταθέτοντας εκεί τις μηνύσεις που έχω καταθέσει κατά των 7 Μαρτύρων. Μετά, μέρες μετά, πήρα δύο στοιχεία, τα οποία σας αποκαλύπτω. Εγώ μου δεν τα έδωσα στην δημοσιότητα, δεν παίζω παιχνίδια. Το ένα στοιχείο λέει ότι ένας μάρτυρας χωρίς κουκούλα, που χρησιμοποιήθηκε εναντίον, είπε σε ανακριτή ότι πιέστηκε να καταθέσει ως μάρτυρας με κουκούλα και δεύτερον ότι πολλά από αυτά που έλεγε στην εισαγγελέα διαφθοράς γράφτηκαν αλλιώς και δεν του δόθηκε το κείμενο για να το διαβάσει. Συγγνώμη, αυτό είναι τώρα αποκάλυψη, κύριε Υπουργέ. Όπως έχετε, το λέω. Έχετε δύο πράγματα. Πρώτον, και το δεύτερο, ότι μάρτυρας χωρίς κουκούλα πιέστηκε, μας λέτε. Το έτσι πρώτο. Λέει ο ίδιος. Ναι, ναι. Πιέστηκε να. Πιέστηκε να καταθέσει ως κουκουλοφόρος. Μάλιστα, το γράφουμε. Και το δεύτερο, ότι. Από συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο κατονομάζει. Ναι. Και το δεύτερο, ότι στην εισαγγελία διαφθοράς άλλα έλεγε και άλλα γράφανε. Άρα δηλαδή αυτός ο μάρτυρας έχει πει ενοχοποιητικά πράγματα για εσάς. Καταλαβαίνω ποιος είναι. Όχι ενοχοποιητικά για μένα. Αλλά. Όχι ακριβώς, αλλά στο περίπου. Άρα και λέει ότι πιέστηκε. Και είπε ότι εγώ δεν τα είπα έτσι. Και δεν μου δόθηκαν να τα και διαβάσω. Το δεύτερο άνοιμο. Άρα ανασκεύασε. Άρα έλεγε και άλλα έγραφαν στην εισαγγελία διαφθοράς. Είναι πολύ, αυτό είπε, ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, κύριε. Και ωραία, θα το δώσω στη δημοσιότητά του κείμενο. Και το δεύτερο, την κατάθεση, και κείμενο, την κατάθεση. Εγώ καταλαβαίνω. Και το δεύτερο, μάρτυρας που κρίθηκε και τώρα μετά κρίθηκε ως κατηγορούμενος, είπε ότι έδινε χρήματα για να παίρνει διαφημιστική δουλειά, αυτά που υποτίθεται πηγαίνανε για να γίνουν πολιτικό χρήμα, σε έναν εκ των κουκουλοφόρων. Αποκάλυψε, παρακαλώ. Σε έναν εκ των κουκουλοφόρων. Το έχει πει ένας διαφημιστής αυτό. Πράγματι. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Ένας διαφημιστής. Πολύ γνωστός. Αυτά τα δύο προέκυψαν μετά στη Βουλή το Μάιο τις δικές μου εξηγήσεις και φυσικά θα τα δώσω στη δημοσιότητα. Ένα θέλω να σας πω. Περιμένω να δω και το φάκελο. Εγώ αυτό που ζήτησα το Μάιο το ξαναζητάω. Κανένα πρόστιμα υπουργικό, καμία ασυλία βουλευτική. Αλλά αυτό που συζητάμε εσείς και εγώ αυτή τη στιγμή είναι, όπως είπε εύστοχα ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, ο κύριος Κεκέρογλου, ο τελευταίος σπασμός του Ρασπούτιν. Ερώτηση, κύριε Λοβέρδο. Θα σας πει κάποιος, αν ήταν σκευωρία, γιατί βάλαν στο αρχείο τους 7 πρώην πρωθυπουργούς, το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και εσάς, σας το
χρησιμοποιούν. Γιατί λένε ότι για σας... Το ναι. αντιστρέφω. Είναι δυνατόν πράγματα που υπόθηκαν από κουκουλοχώρους και ήταν ανυπόστατα πλήρως από πρώτο μάτι να ευσταθούν για μένα και να μην ευσταθούν για τους άλλους. Είναι ηλίου φαϊνότερο ότι εδώ έχουμε ένα χειρισμό που δεν έχει δικαστικά χαρακτηριστικά. Θέλουν να σας διαλύσουν, κύριε Λοβέρδο, αυτό λέτε. Ναι, αλλά η δολοφονία μου η πολιτική προϋποθέτει ότι είμαι άνθρωπος που μπορεί να δολοφονηθεί. Εγώ πολιτικά δεν δολοφονούμαι. Γιατί έχω με το μέρος μου την αλήθεια, την ετοιμότητα και τους πολίτες. Θα τους συντρίψω. Αλλά ακούστε μια τελευταία μου φράση. Γιατί έγινε αυτό. Έγινε, σε ό,τι με αφορά, έγινε. Και σας το λέω με απόλυτη ψυχραιμία, γιατί και ψύχραιμα το κατανοώ. Έγινε διότι εφημερίδες στράφηκαν εναντίον της εισαγγελέως διαφθοράς και τις έλεγαν όταν αρχιοθέτησε τον Σαμαρά. Τις έλεγαν και γιατί ήμασταν αναστάτωσες 2 χρόνια. Προσπαθεί λοιπόν να πει, να και κάτι βρήκα. Και κάποια αποχρώστα ένδειξη βρήκα. Ας τα δουν αυτά μετά οι εισαγγελίες. Αυτό που λέτε όμως επί της ουσίας, κύριε Υπουργέ, σημαίνει ότι ουσιαστικά η εισαγγελία κατά της διαφθοράς υπονοείται ότι συνήργησε σε ένα πλαίσιο σκευωρίας. Αυτό λέτε. Δεν λέω τίποτα περισσότερο από τα λόγια που εξέφρασα. Μάλιστα. Δεν λέω τίποτα περισσότερο. Άρα, γιατί κύριε... κάθε πράγμα, ξέρετε, κάθε πράγμα έχει και τον καιρό του. Κύριε Ας Υπουργέ. Πούμε, η μήνυση για κατάχρηση εξουσίας, γιατί συντελέστηκε η κατάχρηση εξουσίας, θα περιλαμβάνει και επιχειρήματα αυτού του επίπεδου. Κύριε Υπουργέ. Αλλά δεν θέλω τώρα τηλεοπτικά Μάλιστα. να μιλάω νομικά. Και να σας έχουμε και μαζί μας. Και για πρόσωπα. Να σας έχουμε μιλάω και μαζί μας. Όπως πρέπει και αρμόζει στην περίσταση. Να έρθετε μία μέρα και στο στούντιο να τα συζητήσουμε όλα. Με χαρά μας. Κύριε Υπουργέ. Εγώ μεγάλη χαρά. Έτσι. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, θα πω πρώτον ότι ο κύριος Λοβέρδος έκανε 2 αποκαλύψεις στην εκπομπή. Ότι μάρτυρας χωρίς κουκούλα πιέστηκε να καταθέσει ως κουκουλοφόρος. Και το δεύτερο είναι ότι μάρτυρας άλλα έλεγε, άλλα κατέθετε και άλλα έγραφαν στην εισαγγελία. Είναι έτσι δύο λέει. Πολύ σημαντικές. Και μάρτυρας ψευδομάρτυρας κουκουλοφόρος εδωροδοκείτο. Και άρα, ναι. αντί για να είναι κατηγορούμενος, τον κρατάνε ως μάρτυρα εναντίον. Πολύ Έχετε σημαντικά. Κατάθεση ανθρώπου του διαφημιστή που το λέει αυτό. Μάλιστα. Ότι Έλα, εγώ τα λεφτά τα έδινα σε αυτόν. Την οποία θα τη δώσω στη δημοσιότητα. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικά αυτά, κύριε Λοβέρδο. Ευχαριστούμε, κύριε Λοβέρδο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία μας. Ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, ο βουλευτής του κοινωνικής ορίσεως και ο πρώην υπουργός, πολύ σοβαρές σημαντικές καταγγελίες. Καταγγελίες. Όχι είναι, δεν το συζητάμε καν. Αυτό με το διαφημιστή δε που μιλάει για προστατευόμενο μάρτυρα, καταγγέλει ο διαφημιστής και κατηγορούμενος ότι εγώ έπαιρνα λεφτά και τα έδινα σε αυτόν, βέβαια. Όχι σε πολιτικά πρόσωπα. Αυτό είναι εξίσου σημαντικό, παιδιά, γιατί ουσιαστικά αποτελεί μομφή και για το θεσμό των κουκουρτών μαρτύρων των προστατευομένων. Ένα σχόλιο από τους συναδέλφους μας, παρακαλώ. Κύριε Ζαμπούκα. Εγώ θεωρώ ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος μάλλον θεωρήθηκε, δεν ξέρω γιατί, ένας αδύναμος κρίκος στην όλη υπόθεση. Ένας-ένας, όλοι οι υπόλοιποι απαλλάσσονται. Θα δούμε, μένουν άλλοι 2. Ο φάκελος κλείνει και η μόνη εκκρεμότητα που θα μείνει θα είναι για τον Ανδρέα Λοβέρδο. Καλά, είναι και ο κύριος Αβραμόπουλος και ο κύριος Γεωργιάδης. Περιμένουμε να δούμε. Αλλά λογικά, έτσι όπως πάει.